Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάω να σας δείξω αυτό το υπέροχο πορτοφόλι, το οποίο το έχω φτιάξει και μέσα στο μάθημα που κάνω εδώ στην Καλαμάτα στις μαθητριές μου για να μάθουν να πλέχουν. Είναι ένα πορτοφόλι ιδανικό για σας τις αρχάριες. Ένα ιδιαίτερο πορτοφόλι, έχω βάλει και μέσα να βάζουμε τις κάρτες, εδώ πέρα να βάζουμε τα λεφτά. Και κλείνει είτε με δύο κουμπάκια από τη μία μεριά είτε από την άλλη, είτε να βάλετε ένα στο κέντρο κουμπάκι. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσια, όπως γνωρίζετε, στο βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις, είναι το γρανάζι το οποίο βλέπετε, το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε την ταχύτητα στην οποία εσείς μπορείτε να μπλέξετε, εγώ ενημερώνω και στα 4 κανάλια όλα τα βίντεο με υπότιτλους. Αν θέλετε να παρακολουθάτε και τις πρεμιέρες και τα ζωντανά, καλό είναι να επιλέξετε το κουδουνάκι τη λέξη όλα για να μπορούμε να μιλάμε. Ό,τι απορίες έχετε, όπως ξέρετε, πάντα μέσα στο μέσα στις ομάδες μου Ειρήνη Λαδά στο Facebook. Πριν πάμε να το αρχίσουμε, στο βίντεο σας έχω πει για 60 λυσίδες. Εσείς θα πάνε κάνετε, δει εμένα το νήμα μου είναι χοντρό, έκανα 60. Εσείς θα πάνε να κάνετε 74 αλυσίδες και θα ακολουθήσετε πιστά ό,τι λέω στο βίντεο. Δηλαδή εκεί που λέω 20, εσείς θα πηγαίνετε πάντα στην 24η. Στην κάθε φορά. Πάμε να το αρχίσουμε. Λοιπόν, έχω κάνει 40 άριχτα. Δεν κάνω τα 60, τα άλλα 20 δεν θέλω να τα κάνω και ο λόγος είναι ότι όταν θα το γυρίσω έτσι θα είναι το καπάκι στον οποίο θα βάλω εγώ τις κάρτες. Τώρα, θα γυρίσω το πλεκτό μου και γυρίζοντας το πλεκτό μου θα πάω να κάνω μία αλυσίδα. Θα μπω εδώ ακριβώς. Σε αυτό το σημείο θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Θα περάσω εδώ δίπλα, ακριβώς εδώ, και θα πάω ακριβώς εδώ από κάτω, σε αυτή εδώ την πλέξη, κάτω από το άριστο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω, αρχίζουμε και κάνουμε την πλέξη κανέστρο, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω, με άριστο, στην από κάτω, τρυπίτσα εδώ ακριβώς, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω. Θα κάνω την μπλεξ κανέστρο. 1, 2, 3, 4, 5. Θα πάω να κάνω και τα άλλα 15, ώστε να σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, έχω κάνει 20. Θα περάσω εδώ δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάριχτο. Στο διπλανό, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάριχτο. Θα κάνω από ένα άριχτο, μένει να τελειώσω τη σειρά μου. Λοιπόν, βλέπετε, τελείωσα. Τώρα θα πάω να κάνω πάλι την πλέξη άριστα, έχω κάνει ήδη μία λυσίδα, θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω με άριστο, δίπλα το ίδιο, δύο θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριστο. Θα πάω να τελειώσω τη σειρά μου μέχρι τα εδώ άριστα και θα κάνετε επανάληψη της πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης σειράς άλλες 4 φορές από πάνω. Και όταν το τελειώσετε, κάνετε δηλαδή 4 φορές από πάνω, θα σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν κορίτσα, τελείωσα. Το έχω φτάσει μέχρι ακριβώς σε αυτό μου εδώ το σημείο που γύρισα και έχω κάνει την πλέξη κανέστρο. Τώρα θα γυρίσω το πλεκτό μου, δεν θα το φτάσω μέχρι το τέλος γιατί δεν το χρειάζομαι αυτό να το πλέξω. Και ο λόγος είναι ότι αυτό το κομμάτι θα το βάλουμε στη μέση, ακριβώς εδώ θα διπλωθεί το πορτοφόλι και ακριβώς αυτό εδώ το μικρό κομμάτι θα διπλωθεί εδώ. Εδώ μέσα θα μπουν οι κάρτες. Θα σας το δείξω όταν είναι να το ράψουμε. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε να φτιάξουμε το κούμπομα στο οποίο θα πάμε να κάνουμε μία αλυσίδα και θα πάμε να κάνουμε από ένα άριχτο μέσα σε κάθε μας άριχτο, σε κάθε μας θηλιά. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω με άριχτο, δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Αυτό μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Λοιπόν, βλέπετε, έκανα τα 20 μου άριχτα. Θα γυρίσω το πλεκτό μου ώστε να συνεχίσω να κάνω την μπλέξη κανέστρο, δηλαδή θα κάνω μία αλυσίδα,
θα πατήσω εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω μάριχτο, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω μάριχτο, τώρα στην από κάτω μου φιλιά, ακριβώς εδώ θα πάω κάτω από το άριχτο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλειστή, θα κλείσω με άριχτο δίπλα, θα κάνω ένα άριχτο, ένα λάτς θα κάνουμε. Ένα θα πατάμε στην κάτω μας σειρά, θα τραβάμε, θα παίρνουμε κλειστή και θα κλείνουμε. Αυτό θα το κάνουμε μέχρι να τελειώσει η σειρά μας. Και θα κάνετε άλλες 12 σειρές. Έχω κάνει μία, δύο αυτή. Και άλλες 12 σειρές, συνολικά 14. Και μετά όταν ολοκληρώσουμε στις 14 μας σειρές το πορτοφόλι, θα σας πω τη συνέχεια. Θα θέλω να σας δείξω πώς είναι όταν τελειώσουμε το πορτοφόλι. Βλέπετε πώς θα είναι. Τώρα πάω να κόψω την κλωστή και να σας δείξω πώς θα το ενώσουμε. Πάω να το κόψουμε. Το έκοψα. Ωραία. Αυτή την κλωστή θα την περάσω μέσα. Πάμε τώρα σιγά σιγά να σας πω πώς θα το ράψουμε. Τώρα θα πάρουμε τη μία μας μαριά και θα την πάμε ακριβώς εδώ απέναντι και θα πάρω μία βελόνα και θα ράψω ακριβώς αυτό εδώ το σημείο. Λοιπόν, θα πάω ακριβώς εδώ και θα αρχίσω σιγά σιγά να το ράβω από τη μία μεριά στην άλλη. Επειδή εμένα δεν με βολεύει στην κάμερα να σας το δείξω όλο, όταν το φτάσω σε αυτό το σημείο θα σας πω πώς θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, το τελείωσα, πάω να κόψω την κλωστή μου και να πάρω και τον αναφτήρα να κάψω λίγο. Τώρα θα πάρω αυτή μου τη μεριά και θα την πάω ακριβώς απέναντι εδώ, ώστε να τη ράψω ακριβώς εδώ, σε αυτό το σημείο και θα πάω να ράψω και αυτή εδώ κάτω τη σειρά, και τη μία και την άλλη. Όταν τελειώσω τα ραψίματα θα σας δείξω πώς ολοκληρώνεται το πορτοφόλι. Το τελείωσα. Θα βάλετε ακριβώς εδώ στη μία μεριά την κάρτα και θα πάτε ακριβώς να ράψετε στην ευθεία κάτω, στη μέση δηλαδή, ώστε να έχει κενό. Πάω να το ράψω ώστε να το δείτε ολοκληρωμένο. Έχω πιάσει από τη μία μεριά και εδώ και απλώς ράβουμε με αυτόν τον τρόπο. Σαν να κάνουμε πίσω βελονιά είναι. Δεν χρειάζεται να είναι και πάρα πολύ σφιχτή. Λοιπόν, το τελείωσα. Πάμε να το κόψουμε. Να περάσουμε την κλωστή. Έτοιμο το πορτοφόλι μας, βλέπετε,